Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Πάμε να δούμε τι θα συμβεί στα νέα επεισόδια όπου ένας νέος έρωτας αρχίζει να παίρνει φωτιά. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη με τον Αποστόλη και την Παυλίνα να γνωρίζονται οι δυο τους στο κέντρο αισθητικής της Ισμήνης και τα πράγματα να γίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Η Παυλίνα, που υποδίεται η Χαριτίνη Ηλιάδου, είναι μια νέα τεχνίτρια νυχιών που προσέλαβε η Ισμήνη όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του κέντρου. Η Παυλίνα είναι γλυκιά, προσιτή και καλή στη δουλειά της. Έχει έναν τρόπο να μιλάει, αποκαλώντας σχεδόν τους πάντες μωρό μου και αγάπη μου. Αλλά κανένας δεν την παρεξηγεί γι' αυτό. Όλοι τη συμπαθούν για την ευχάριστη προσωπικότητά της. Ωστόσο, η ερωτική της ζωή δεν είναι και τόσο τυχερή, καθώς πάντα καταλήγει να εμπλέκεται με άντρες που είναι δεσμευμένοι, αραβωνιασμένοι ή παντρεμένοι. Τότε είναι που θα έρθει και στο προσκήνιο ο Αποστόλης, ο οποίος επισκέπτεται το κέντρο αισθητικής θέλοντας να δει πώς πηγαίνουν οι δουλειές της επιχείρησης και εκεί συναντά την Παυλίνα. Τη βλέπει, την παρατηρεί και αμέσως εντυπωσιάζεται. Δεν χάνει ευκαιρία να της πει ότι αν χρειαστεί βοήθεια είναι εκεί για να τη στηρίξει. Η Παυλίνα τον ευχαριστεί με το γνωστό της χαμόγελο. Και κάπως έτσι ξεκινάει μια φιλία που γίνεται όλο και πιο στενή όσο περνάνε οι μέρες. Οι δυο τους βρίσκουν την ευκαιρία να συναντιούνται όλο και πιο συχνά. Ξέρεις τώρα, εκείνο το κλασικό, πάμε για έναν καφέ ή πάμε για ένα ποτό που κατελήγει σε ατελείωτες συζητήσεις και περισσότερο χρόνο μαζί. Ο Αποστόλης φαίνεται να το απολαμβάνει, ενώ η Παυλίνα ζει αυτό που έψαχνε εδώ και καιρό. Μέχρι εδώ όλα καλά, αλλά η ιστορία δεν είναι τόσο απλή. Η Αναστασία, η αραβωνιαστικιά του Αποστόλη, δεν αργεί να καταλάβει τι γίνεται. Βλέπει ότι ο Αποστόλης περνάει περισσότερο χρόνο με την Παυλίνα παρά με εκείνη. Και εδώ, όπως φαίνεται και φαντάζεσαι, αρχίζουν τα δράματα. Η Αναστασία δεν είναι ο τύπος που θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Όταν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, αποφασίζει να πάρει τα ενία της κατάστασης στα χέρια της. Έτσι λοιπόν, μια μέρα αντιμετωπίζει τον Αποστόλη. Και όχι απλά του λέει ότι ξέρει τι συμβαίνει, αλλά του δίνει τη βέρα στα χέρια και του ανακοινώνει το τέλος της σχέσης τους. Χωρίζει μαζί του, αφήνοντας τον Αποστόλη με μια τεράστια ενοχή. Η Αναστασία φεύγει με δάκρυα στα μάτια, συντετριμένη από την προδοσία του. Από την άλλη τώρα, η Παυλίνα, βλέποντας όλο αυτό να ξετυλίγεται μπροστά της, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Το ρωτάει με αγωνία τι σκοπεύει να κάνει τώρα. Ο Αποστόλης, χωρίς να κρύβει την ενοχή του, της λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Τον βλέπουμε λοιπόν να αναλογίζεται τις επιλογές του και να αναρωτιέται πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα. Πού θα καταλήξει άραγε αυτή η ιστορία? Θα καταφέρουν ο Αποστόλης και η Παυλίνα να συνεχίσουν μαζί ή οι τύψεις του Αποστόλη για την Αναστασία θα τον κρατήσουν πίσω? Θα είναι ο ερωτάς τους τόσο δυνατός ώστε να αντέξει όλα αυτά τα εμπόδια? Ένας έρωτας που ξεκινά με ψέματα και κρυφά ραντεβού σίγουρα δεν έχει τις καλύτερες προοπτικές. Αλλά η χημεία μεταξύ τους είναι ξεκάθαρη. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, καθώς αναμένονται μεγάλες ανακατοσούρες. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε όλες τις εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!